75 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από μια ακόμη ναζιστική θηροδία σε χωριό της Επίρου, αυτή τη φορά στο Κεράσοβο Πογονίου. Ήταν 15 Αυγούστου του 1944, ανήμερα της θρησκευτικής εορτής της Παναγίας, όταν τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής κύκλωσαν και καταστρέψαν ολοσχερό στο χωριό. Οι Γερμανοί κατακτητές δεν δίστασαν να σκορπίσουν για ακόμη μια φορά το θάνατο. Συνολικά χάθηκαν 28 συνάνθρωποι μας, 11 από τους οποίους εκτελέστηκαν έξω από μια σπηλιά γνωστή ως τότε με το όνομα Χτικιαρότρυπα. Το πρωί της Τετάρτης πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Πεσόντων Κερασοβιτών στην πλατεία της Κεντρικής Εκκλησίας στο Κεράσοβο και κατάθεση στεφάνων. Τη μνήμη των 28 θυσιασθέντων υπέρ της πατρίδος Κερασοβιτών τίμησαν με την παρουσία τους σύσσωμες στρατιωτικές και πολιτικές αρχές του τόπου, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πογονιανής και Κονίτσης και Κερασοβίτες που βρίσκονται για τον εορτασμό του 15 Αύγουστου στο χωριό τους. Είναι χρέος μας απέναντι στους 28 συντοπίτες μας, αλλά και τα δεινά που υπέστη ολοκληρωτικά το χωριό. Πέραν όμως από την τιμή που χρωστάμε σε αυτούς τους ανθρώπους, γι' αυτό να ανατρέχουμε σε αυτά τα γεγονότα, όχι να τα θυμόμαστε ως θλιβερά γεγονότα, αλλά να τιμούμε αυτούς τους ανθρώπους και να διδασκόμαστε από αυτά τα γεγονότα. Να διδασκόμαστε για το παρόν και για το μέλλον του τόπου μας και να ντλούμε εκείνα τα μηνύματα που μας λένε ότι πρέπει να παλεύουμε για μια δικαιότερη κοινωνία, μια ισότιμη κοινωνία, μια δίκαια κοινωνία της Ευρώπης και να μην ξανασυμβούν τέτοια γεγονότα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλη την ανθρωπότητα. 28 συνάνθρωποι μας κάτω από αντίξωες συνθήκες κάηκαν ζωντανοί. Ένα χωριό ολόκληρο ξεκλειρίστηκε. Αλλά το Κεράσοβο είχε το σθένος και μέσα από τις τάχτες του αναγεννήθηκε και επιτέλεσε ένα σημαντικό ρόλο σε όλα αυτά τα χρόνια και μέχρι σήμερα. Αυτή η μέρα στέλνει τρία μηνύματα και υποχρεώσεις συγχρόνως προς τους Έλληνες όλους και βεβαίως και προς την πολιτεία. Πρώτον, να τιμούμε πάντοτε αυτούς τους νεκρούς. Δεύτερον, να παραδειγματιζόμαστε για έναν γνήσιο και ειλικρινή πατριωτισμό και τρίτον να εκτελούμε πάντοτε το καθήκον μας απέναντι της πατρίδας μας αλλά και του λαού μας. Και αν αυτό πρέπει να γίνεται για όλη την Ελλάδα ή και για όλη την ανθρωπότητα, πολύ περισσότερο πρέπει να γίνεται για τις ακριτικές μας και ιστορικές μας περιοχές. Οι δολοφονηθέντες τα χρόνια εκείνα, γιατί δεν είναι απλώς νεκροί, είναι νεκροί από κάποια δολοφονικά χέρια. Οι δολοφονηθέντες λοιπόν εκείνοι, ας μας χτυπάνε το κουδουνάκι για να είμαστε πάντα σε εγρήγορση. Αιωνίωτος η μνήμη. Τα κτίνη είναι δημιουργήματα του Θεού.
Οι κτηνοδίες όμως είναι δημιουργήματα όπως αυτή που συνέβη στο χωριό σας, είναι δημιουργήματα του τακτικού γερμανικού στρατού κατοχής. Σεβασμιότατε, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, κερασοβίτισες και κερασοβίτες, έρχομαι τα τελευταία χρόνια στο χωριό σας και νιώθω τη συγκίνηση, γιατί είμαι κι εγώ ένα από τα θύματα του γερμανικού στρατού κατοχής. Στο χωριό Ραψέη Ιωαννίνων, καταγωγή της μητέρας μου, οι Γερμανοί σκότωσαν τον υπερήλικα πατέρα της και ένα αμούστακο, και τον αμούστακο αδερφό της, 17 χρονών. Συγχαίρω τους διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης και διαπιστώνω με χαρά ότι κάθε χρόνο, αν όχι οι ίδιοι, ακόμη και περισσότεροι παραβρισκόμαστε σε αυτή την εκδήλωση. Η αντίσταση των κατοίκων του Γεράσοβου, την περίοδο της καταγωγής, αποτελεί γνήσια, αυθεντική, όσο και έκφραση ηρωική, ανεξαρτησίας, αυτονομίας, ελευθερίας, αλληλεγγύης, αξιοπέμπειας. Να σημειωθεί πως με απόφαση του Κώστα Τζαβάρα, αρμόδιου για θέματα πολιτισμού αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, το Κεράσοβο έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικός τόπος. Πρόκειται για μικρό χωριό στα βορειοδυτικά του νομού Ιωαννίνων, σε απόσταση περίπου 55 χιλιόμετρων από τα Ιωάννινα και 20 χιλιόμετρων από την έδρα του Νέου Δήμου Πογονίου. Έχει χτιστεί αμφιθεατρικά σε μια πανοραμική και επικλινή τοποθεσία στις βορειοδυτικές πλαγιές της οροσειράς του Κασεδιάρη. Στις 13 Αυγούστου του 1944, οι γερμανικές φάλαγγες εισέβαλαν στο χωριό. Όρισαν 48 ώρες προθεσμία για να παραδοθούν οι δράστες στο δούλιο φθορών που είχαν πραγματοποιηθεί τους προηγούμενους μήνες στην ευρύτερη περιοχή, διαφορετικά οι εχμάλωτοι θα εκτελούνταν με συνοπτικές διαδικασίες. Τα ξημερώματα του 15 Αύγουστου, αδιαφορώντας οι κατακτητές για την ιερότητα της ημέρας, πήραν ομήρους μεταξύ αυτών γυναίκες και μικρά παιδιά και τους οδήγησαν στη σπηλιά. Αφού έβαλαν φωτιά στη σπηλιά, εκτέλεσαν τους ομήρους. Επίσης, όπως προαναφέρθηκε στην αρχή του ρεπορτάζ, έβαλαν φωτιά στα σπίτια και κατέστρεψαν ολοσχερό στο χωριό.